Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Στολίσαμε λιγάκι το σπίτι, φαίνεται. Αλλά εγώ δεν στολίστηκα. Ένα βιντεάκι πάρα πολύ απλό σήμερα. Θα σας πω λίγο για την πατάτα. Έχω ένα βιβλίο μάλλον. Ένα μικρό βιβλίο. Πολύ απλές συνταγές. 1991. Αυτό το βιβλίο με έκανε δωράκι Πάτερ Νικόλος που είναι τώρα στο Αγιώρος. Σας έλεγα για το μοναχό που είναι φίλος οικογενειακός. Με έφερε πολύ ωραίο δωράκι. Και από αυτό το βιβλίο σήμερα είναι συνταγές μερικές για την πατάτα. Κάποια πράγματα θα λέω, κάποια πράγματα θα τα γράψω, να ξέρετε. Κάποια πράγματα ήδη ξέρετε γιατί κοιτάτε και τα άλλα βιντεάκια. Μιλάω πολλές φορές για την πατάτα, αλλά λίγο συγκεντρωμένα θέλω να σας πω κάποια πράγματα. Ο χυμός της πατάτας βοηθάει στην δυσκυλότητα. Το πίνουμε στο λεπτάκι. Από 1/4 μέχρι μισό ποτήρι. Μερικές ημέρες, κάθε μέρα. Θα σας γράψω εδώ, θα διαβάσετε πώς και τι ακριβώς. Χυμός φρέσκες πατάτας. Αν έχετε πόνο στο στομάχι, αν έχετε έλκος στομαχιού, πίνουμε χυμό πατάτας νηστική. Και βοηθάει, μειώνει το πόνο στο στομάχι, μαζί με άλλα πράγματα και θεραπείες και διατροφή που κάνετε. Αν έχετε τραύματα στην επιδερμίδα, ειδικά αν είναι μικροτραύματα, κάψιμο είναι, γρατζουνιές είναι, αν θα τρίψετε την πατάτα στο ψηλό τρίφτη και θα έχετε μια παστούλα, μια πάστα, στο ψηλό τρίφτη πατατούλα. Είναι πάρα πολύ ωραία θεραπεία. Πώς κάνουμε? Στο πονεμένο σημείο βάζουμε την αποστηρωμένη γάζα, από πάνω βάζουμε την πατάτα και από πάνω ξανά τη γάζα αποστηρωμένη. Κάνουμε μια κομπρέσα με πατάτα, π.χ. ξέρω κι εγώ, έχω εδώ πέρα γρατζουνίστικα. Εδώ. Ξαπλώνω, κρατάω 20 με 30 λεπτά. Αλλά φρέσκο στημένο, όχι να κάτσει 2-3 ώρες και μετά, φρέσκο στημένο. Παράλληλα, είναι πάρα πολύ ωραία φοβερή μάσκα προσώπου, οικονομική σπιτική. Τι κάνουμε? Βγήκαμε μετά το μπάνιο, που κάναμε το μπάνιο μας, το πρόσωπο μας είναι καθαρό. Κάνουμε για ένα 20 λεπτό μάσκα από πατάτα, ομή, με το ίδιο τρόπο. Στο ψηλό τρίφτη, τα μούτρα μας, μάλλον με μια γάζα αποστηρωμένη, γιατί μετά θα μαζέψετε κομμάτι από το σπίτι. Και στα μάτια, αν θέλετε να βάλετε, εδώ πάνω και κάτω, κόβουμε ψηλές φλωρίδες. Πολλές φορές τα παιδάκια μας τι παθαίνουνε? Με το βρώμικο χέρι μπήκα στο μάτι και αρχίζει και φουσκώνει αυτό. Πάει, αρχίζει μόλυνση. Τι κάνουμε? Τρέχουμε στο γιατρό. Η κυρία Όλγα τι κάνει? Κυρία Όλγα δεν πάει καλά. Παίρνει την πατάτα, την πλένει, την κόβει τσουκς. Κόβει ψηλή λωρίδα, πάρα πολύ, αυτή που κουνιέται, και τη βάζει εδώ. Πόσο θα κρατήσει το παιδάκι? 10-15 λεπτά το πολύ. Φεύγει το πρίξιμο. Μετά από 2 ώρες τι κάνουμε? Φακελάκι μαύρο τσάι, όπως πίνουμε το τσάι. Κάνουμε το τσάι, βγήκε το φακελάκι από εκεί. Είναι χλιαρό, δεν είναι καυτό, φρέσκο. Δηλαδή κάνετε τσάι να το πετάξετε μετά, να το βάλετε στο σαπούνι, ξέρω κι εγώ, θα το πιείτε. Το φακελάκι αυτό, χλιαρό, όχι ζεστό, ζεστό, χλιαρό. Τσουκς, εδώ πέρα στο μάτι. Άλλα 20 λεπτά. Σε 2 ώρες ξανά πατάτε, σε 2 ώρες ξανά αυτό το φακελάκι, τι θα γίνει? Το 90% το πρίξιμο αυτό φεύγει. Θα με μαλώσουν κάποιοι, θα πούνε πάνε στο γιατρό. Να πάτε στο γιατρό. Αλλά είναι πρακτικά αυτά. Χωριάτικα, πώς να σας πω. Πολλές φορές έχω μισώσει μάτια
μετά πηδά και ξέρει. Αν... Μαμά, τα μάτια ξέρει, κόκκινα έτσι. Ή αρχίζεις πρώτα από το τσάι, τι είναι πιο εύκολο για σένα, αρχίζεις πρώτα τσάι με τα πατάτα, κάπως έτσι. Συνήθως μέχρι τη στιγμή θα φτάσουμε στο γιατρό, μειώνεται ή εξαφανίζεται το θέμα. Πολλά είπα. Αν τώρα είναι λίγο δύσκολο, αν μέσα στη βδομάδα θα φάτε 1,5 κιλά περίπου πατάτα, να είστε σίγουροι ότι από τον οργανισμό σας θα φύγουν μαζί με την πατάτα που θα φάτε και θα φύγει από τον οργανισμό, φεύγουν βαριά μέταλλα, 0,2 γραμμάρια. Οπότε όποιος υποψιάζεται ότι έχει βαριά μέταλλα, κάνει κάποια εξέταση, κάνει κάποια θεραπεία να φεύγουν βαριά μέταλλα, μπορεί να το βοηθήσει και με την πατάτα που θα βάλει στη διατροφή. Βέβαια, η πατάτα αυτή δεν θα είναι τηγανιτή, θα είναι πατάτα βραστή, θα είναι πατάτα από το φούρνο που τη βάλατε και τη ψήσατε, χωρίς λάδι, θα είναι πατάτα, δεν θα είναι τηγανιτή πατάτα. Συνοδευτικό πατάτο, σαλάτα, δεν ξέρω τι, πιουρές, κάντε το ό,τι σας βολεύει. Αλλά το καλύτερο είναι βραστή πατάτα που τη βράσαμε, τη καθαρίσαμε, τη φάγαμε και ευχαριστηθήκαμε. Και αν τρώτε την πατάτα μπόλικη μαζί με τα άλλα πράγματα που τρώτε, να ξέρετε ότι θα έχετε αρκετή ποσότητα βιταμίνη C στον οργανισμό, ο οποίος βοηθάει και θέλουμε να έχουμε βιταμίνη C. Προς Θεού, δεν σας είπα πως δεν θα φάτε μόνο την πατάτα όλο το 24ωρο, θα φάτε 1,5 κιλό πατάτα μέσα στη εβδομάδα, μέσα σε 7 μέρες. Οπότε κανονίστε την ισολογία σας. Κάτι θέλει Βρούνο. Έχω άλλα δύο πράγματα να πω. Μην περιμένετε λίγο. Όποιος θέλει να κατεβάζει την αρτηριακή πίεση θα πίνει χυμός φρεσκοστημένος χυμός πατάτας μαζί με χυμό από το παντζάρι. Δοσολογήσω όλα αυτά σας γράφω, μη στεναχωριέστε. Και το δεύτερο. Το δεύτερο, μάλλον ακόμα ένα. Χυμός από νεαρή πατάτα βοηθάει στη θεραπεία θυροειδία 1. Τι και πώς θα σας πει ο γιατρός. Καλά το είπα. Η πατάτα που τρώμε κάθε μέρα που τη κοιτάμε, συνοδευτικό είναι, πατάτα είναι θησαυρός, είναι θεραπευτικό πράγμα. Και να ξέρετε ότι κάθε είδος πατάτας έχει λίγο διαφορά. Δηλαδή κάπου θα έχει πιο πολύ αυτό, κάπου θα έχει πιο πολύ αυτό. Εξαρτάται από πού μεγάλωσε η πατάτα. Πόσο μεγάλο ήταν το καλοκαίρι. Κίτρινη είναι, πράσινη, άσπρη. Είναι διαφορετικές. Αλλά όλες είναι θεραπευτικές. Και θέλω να δείτε και το βιντεάκι που σας μιλάω για την κόκκινη πατάτα που είναι κόκκινη απ' έξω και άσπρη μέσα και εκεί έχει αρκετά καλές πληροφορίες. Αυτά. Ένα μικρό τετράδιο, πολλές συνταγές, θα σας λέω και άλλες φορές. Εδώ έχει και για το κρεμμύδι, έχει και για φράουλα, έχει και για το πορτοκάλι. Οπότε κάποια στιγμή, αν θέλετε, θα σας λέω συνταγές από αυτό το βιβλίο. Να πάρετε εσείς μια διαφορετική γεύση, ένα διαφορετικό αέρα στο μαγείρεμα. Αυτά. Θέλω να είστε καλά, θέλω να έχετε διάθεση έτσι. Διάθεση έρχονται καλές μέρες, έρχονται υγιερές μέρες. Ενώ πάντα λέω, η κάθε μέρα είναι ευλογημένη. Τη ζούμε. Από εμάς εξαρτάται πώς θα νιώθουμε σήμερα. Από εμάς εξαρτάται πόσο πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Από εμάς εξαρτάται πώς να τιμήσουμε όλο αυτό που έχουμε. Θέλω όλα τα δωράκια της ζωής να τις απολαμβάνετε όσο μπορείτε. Αυτά τα λέμε και φιλάκια από τη Θεσσαλονίκη.